Και είχαμε αφήσει την κυρία Γεροβασίλη. Μιλούσα για τις απολύσεις. Και μιλούσατε για τις απολύσεις. Οι απολύσεις έγιναν οριζόντια, έκλεισαν δομές, ολόκληρους σχολικοί φύλακες, καθαρίστριες κλπ. Γιατί? Δεν χρειάζεται να τα πείτε αυτά. Τα είπαμε και εμείς και ο κόσμος τα ξέρει. Λέμε εσείς τι κάνετε από εδώ και πέρα. Όχι, πρέπει να απαντήσω ένα σημείο μόνο και θα προχωρήσω. Αυτό που θέλω. Ότι πρώτον, καμία αξιολόγηση δεν έγινε ποτέ. Και η αξιολόγηση, η οποία ξεκίνησε να γίνει, αλλά σταμάτησε και σταμάτησε από την προηγούμενη κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές, είχε αξιολόγηση με υποχρεωτικά 15% άχρηστος για το δημόσιο. Μάλιστα. Υποχρεωτικά. Εσείς θα κάνετε αξιολόγηση? Χρειάζεται αξιολόγηση. Η αξιολόγηση χρειάζεται, η μεταρρύθμιση. Δεν πήγαιναν σε απόλυση όμως, κυρία Γεροβασίλη. Μην παραπλανάτε. Αρχικά, δεν πήγαιναν σε απόλυση. Αρχικά έτσι έγιναν οι απολύσεις όλες. Ο στόχος ήταν αρχικά σε διαθεσιμότητα και μετά να φύγουν. Για να πιαστεί ο στόχος. Αυτό. Ποιος ήταν ο στόχος, το γνωρίζετε? Οι απολύσεις συγκεκριμένα. Μα δεν υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε πουθενά στη συμφωνία. Ήταν συμφωνία. Ποια συμφωνία? Ήταν 15.000 απολύσεις, γιατί σας είπατε 15.000 απολύσεις. Αυτό ήταν. Το είπατε την άποψή σας. Ούτε το 15, ούτε το 16, το 17. Ναι, αλλά μην βγάζουμε όμως τον κόσμο να πιστεύει. Εσείς είπατε ότι εμείς επαναπροσλάβαμε αυτούς που είχαν δικαστεί και είχαν κάνει ποινικά δικήματα. Αυτό κάνατε. Εκεί είπατε ψέματα λοιπόν. Καλά τώρα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Σας λέω ότι τι προβλέπει ο νόμος το γνωρίζετε. Από τη στιγμή που θα ασκηθεί η ποινική δίωξη, υπάρχει τρόπο. Υπάρχει τρόπο, είστε δικηγόρο. Εάν έχει δικαστεί ένα άνθρωπο και καταδικαστεί, υπάρχει και περίπτωση είπαμε, να πάει στο δημόσιο. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με μα λίγο. Τι μου λέτε σας τώρα. Σας είπα. Γίνεται αυτό. Σας είπα. Από το δίκαιο, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ή από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει να προχωρήσουμε την κουβέντα παρακάτω. Λοιπόν, το δημόσιο, αυτό το δημόσιο το. Με όλες αυτές τις παθογένειες, οι οποίες έγιναν και έγιναν για συγκεκριμένους λόγους από προηγούμενες κυβερνήσεις, επί 40 χρόνια στήθηκε ένα δημόσιο πελατειακό με όλους αυτούς τους όρους και τις παθογένειες που γνωρίζουμε. Σαφώς και χρειάζεται μεταρρύθμιση και αξιολόγηση. Η αξιολόγηση όμως με κριτήρια που να αξιολογεί, όχι για να απολύσει, αλλά για να βελτιώσει τους όρους. Αυτό το δημόσιο πρέπει να γίνει γρήγορο, ευέλικτο, αποτελεσματικό. Αν κάποιοι όμως δεν δουλεύουν, είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να τους απολύσει κιόλας. Αν κάποιοι αποδείχτε δεν δουλεύουν. Έχουν να πατήσει τη δουλειά του άλλος, ξέρω εγώ πόσο καιρό. Η αξιολόγηση σημαίνει ότι όποιος αν αφήσει τη δουλειά του και δεν πηγαίνει στη δουλειά του καν, προφανώς. Αλλά θα έπρεπε να γίνεται αυτοδικαίως και να μην υπάρχει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι προφανές. Γι' αυτό είχαμε πει αυτοδικαίωση. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για αξιολόγηση. Αξιολόγηση οπωσδήποτε και χρειάζεται και μεταρρύθμιση του δημοσίου χρειάζεται. Αυτό θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ο οποίος θα το κάνει με αντικειμενικά κριτήρια και όχι για να τους απολύσει. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε ακόμα ένα θέμα. Ένα θέμα, να τελειώσουμε με αυτό και. Κύριε Καραγκιόζη, επειδή άκουσα καμία απάντηση για όσους πετύχαμε το ΑΣΕΠ. 15%. Να σας απαντήσω. Για την αξιοκρατία δεν άκουσα καμία απάντηση. Να σας απαντήσω εγώ και για το ΑΣΕΠ. Εμείς εκτιμούμε ότι το κράτος είναι μικρό. Χρειαζόμαστε κράτος. Το κράτος είναι εργαλείο ανάπτυξης. Δεν είναι όλο αυτό που παρουσιάστηκε, δυσφημίστηκε κτλ. Για να διαλυθεί. Η διάλυση που η οποία στοχευμένα γίνεται από την αντίληψη των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν ήταν για να μειώσουν ακριβώς το δημόσιο και να πιαστούν μόνο οι στόχοι, αλλά είναι για να περάσουν υπηρεσίες του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα. Με οποιοδήποτε κόστος, για να θυμίσω ότι οι καθαρίστριες που απολύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, το κόστος στην ιδιωτική εταιρεία είναι μεγαλύτερο που πλήρωσε το δημόσιο, που πληρώνει. Που πλήρωνε στην ιδιωτική εταιρεία από ό,τι στις καθαρίστερες που ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρα ο στόχος δεν ήταν να μειώσουμε το κόστος, ήταν να περάσουμε στον ιδιωτικό τομέα υπηρεσίες του δημοσίου. Μάλιστα, αυτό λέγεται. ΑΣΕΠ όμως. Ο ΑΣΕΠ λοιπόν. Για αυτούς που έχουν πετύχει στον ΑΣΕΠ. Ήδη 7 μήνες δεν έχει γίνει καμία. Προσέξτε. Όχι καμία προσπάθεια. Το είναι ξεχασμένη και παραπεταμένη. Ξέρετε από πότε είναι, από εσάς είναι ξεχασμένη. Ναι, αλλά εμείς ξέρετε από πότε είναι το ΑΣΕΠ. Δεν τους ξεχάσαμε εμείς. Προχωρήσαμε όμως τις προσλήψεις. Έτσι. Προχωρήσαμε τις προσλήψεις. Στο δημόσιο μόνο απολύσεις. Δεν προχωρήσαμε τις προσλήψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω το εξής. Ότι στο δημόσιο λοιπόν το οποίο πρέπει να είναι όσο χρειάζεται. Αυτή είναι η απάντηση στα μικρά και στα τέτοια τα οποία είναι λαϊκισμοί. Το κράτος πρέπει να είναι όσο χρειάζεται και αποτελεσματικό. Και όταν χρειάζεται να προσλαμβάνονται άνθρωποι, να προσλαμβάνονται. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν έτσι. Σε ένα. Και το ΑΣΕΠ, οι άνθρωποι του ΑΣΕΠ, ξέρετε, δεν περιμένουν να πωλήσουν. Να πωλήσουμε εμείς τους 45 με τα δύο παιδιά μόνο, για να έρθει αυτό. Δεν περιμένει τέτοιο πράγμα.
Περιμένει δίκαια να έρθει η σειρά. Προσέξτε λίγο να καταλάβετε και ποια είναι η διαφορά τη αντίληψη. Να πάμε και στο άλλο θέμα. Τον Ιούλιο μόνο υπήρχαν 17. Στο κέντρο του καλοκαιριού, στην καρδιά συγγνώμη του καλοκαιριού, υπήρξαν 17.000 απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Και να σα θυμίσω μόνο ένα. Θα συζητήσουμε και για τον ιδιωτικό, αν έχουμε χρόνο. Να σα θυμίσω μόνο ένα πράγμα. Που τον διαλύσατε, κύριε Γκαραγκούνη, τον ιδιωτικό τομέα. Εσείς οι προστάτες του υποτίθεται. Με τις φορολογίες που βάλατε και πάλι. Εμείς. Βεβαίως. Τα πέντε χρόνια μνημόνια τα δικά σας διέλυσαν. Πόσα φέρει αυτό. Ξέρετε το είχατε σκεφτεί εσείς αυτό πέντε χρόνια. Το σκεφτήκατε λοιπόν, πέντε χρόνια που το κάνατε. Που κάνετε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτό κάνετε και έχετε λοιπόν επιβαρύνει τόσο την κατάσταση. Ωραία. Δυστυχώς θα μειώσει και το εισόδημα στο δημόσιο. Λοιπόν, αυτό κάνετε. Κοιτάξτε, και πρέπει να το αντιληφθεί τον ιδιωτικό τομέα και τη μικρομεσαία τάξη, την παραγωγική βάση της χώρας, την έχετε διαλύσει. Όλους τους φορολογικούς συντελεστές του 23%. Την έχετε διαλύσει. Με τις έκτακτες εισφορές. Κυρία Καραγκούνη, να πάμε και σε ένα θέμα που αφορά και τους δύο και να κλείσουμε. Και έχει να κάνει με το περίφημο debate, διότι είσαστε και εκπρόσωποι των κομμάτων. Άρα λοιπόν συμμετέχετε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να μας δώσετε κάποια στοιχεία γύρω από το debate. Με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί. Δεν έχουν καθοριστεί όρια. Θα έχει νόημα γιατί να προφανώς μονόλογος ένα, μονόλογος ένα. Στις θέσεις των κομμάτων σας. Εμείς είπαμε οποιουσδήποτε προϋποθέσεις και με οποιουσδήποτε όρους. Αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει αυτό το debate να έχει την δυνατόν καλύτερη, θα έλεγα, σε λογικά πλαίσια την παράθεση των δύο αρχηγών. Δηλαδή να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Θα έλεγα, εγώ θα προτιμούσα να ήταν και χωρίς χρονομέτρηση και χωρίς αυτούς τους όρους που βάζουν, να είναι πολύ ανοιχτός ο διάλογος, ώστε να καταλάβει και ο κόσμος, να ενημερωθεί στην ουσία και για το τι αντιμετωπίζουμε τώρα και βέβαια και ποια είναι η επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι όσες λιγότερες προϋποθέσεις βάζουμε σε αυτό το debate, τόσο καλύτερα είναι. Βεβαίως αυτό θα αποφασιστεί. Έχει κλειδώσει η ημερομηνία πάντως του debate. Ναι, είναι στις 14. Είναι στις 14. Είναι το debate και γίνεται και μια το ένα debate. Και είναι και σε συνεννόηση και σήμερα, νομίζω το απόγευμα θα συναντηθεί, για να κανονιστεί και το debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και φυσικά, πραγματικά και εμείς, ο στόχος είναι να γίνει ένας διάλογος, ο οποίος να είναι όσο το δυνατόν πιο εγώνυμος, ώστε να καταλάβει και ο κόσμος τα πραγματικά και θέματα. Φορμαλιστικό. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται φυσικά κάποιους όρους και στους χρόνους κτλ. Και στο πώς υπάρχουν κάποιοι τεχνικοί όροι, οι οποίοι στα αλήθεια για να διευκολύνουν ένα ουσιαστικό διάλογο. Σε αυτή τη λογική είμαστε εμείς. Μακάρι πάντως δεν ήταν παραπάνω από ένα. Δυστυχώς ήταν πολύ μικρή προεκλογική περίοδος και αυτό είχαμε πει τουλάχιστον ένα και ένα με τους όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά παραπάνω από ένα. Διότι δεν είχε και ο κόσμος τον χρόνο να ενημερωθεί για το τι έρχεται και για το τι έχει γίνει όλο αυτό το 7μηνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.